Το τελικό 1-2 και η ήττα από την ΑΕΚ άφησαν με την πίκρα της προσπάθειας τα μέλη της ΑΕΛ που δεν κατάφεραν να πάρουν βαθμό ή βαθμούς απέναντι στους κιτρινόμαυρους. Τα τέρματα για τους φιλοξενούμενους σημείωσε ο Πλατέλας, ενώ για την ΑΕΛ μείωσε ο Νασλίδης. Μπορεί ο Βαγγέλης Πλατέλας να είναι παραγωνισμένος στο τελευταίο χρονικό διάστημα από την ΑΕΚ. Ωστόσο, αυτός ήταν που έκανε τη ζημιά στην ΑΕΛ στο χθεσινό παιχνίδι, αφού σημείωσε και τα δύο τέρματα για τους φιλοξενούμενους, με αποτέλεσμα να αποδράσουν με το LFC Arena με τους 3 βαθμούς της νίκης, χάρη στο τελικό 1-2. Η ΑΕΛ πάντως αδικείται από το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, καθώς προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα όσες φορές θα ήθελε προκειμένου να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Άλλωστε, οι Βυσσινοί βρέθηκαν αρκετά νωρίς πίσω στο σκορ, με τον Πλατέλα να παραβιάζει την εστία του Καβουσάκη μόλις το 4ο λεπτό, πιάνοντας το σουτ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Από εκεί και πέρα, στο 30ο λεπτό, μετά από ένα τραγικό λάθος στην άμυνα, ο Πλατέλας έγινε αποδέκτης της μπάλας και από πολύ κοντινή απόσταση, όντας μόνος απέναντι στον Καβουσάκη, παραβίασε για δεύτερη φορά την εστία της ΑΕΛ, κάνοντας το 0-2. Στο 32ο προς 33ο λεπτό όμως η ΑΕΛ αντέδρασε, που προσπάθησε να φέρει την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή και με τον Ασλίδη έκανε το 1-2, έχοντας αρκετό χρόνο από εκεί και πέρα μπροστά της για να προχωρήσει την ολική ανατροπή, κάτι όμως που δεν κατάφερε. Μάλιστα από το 73ο λεπτό η ΑΕΛ είχε και το αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς ο Γκάλο είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Όμως η ΑΕΛ δεν κατάφερε να παραβιάσει τουλάχιστον μία ακόμη φορά την εστία του Γιάννη Ανέστη, ο οποίος χθες είπε σε τουλάχιστον 2 περιπτώσεις με εντυπωσιακό τρόπο όχι στους παίκτες της ΑΕΛ και στις προσπάθειές τους για την επίτευξη κάποιου τέρματος. Ακόμα έχουμε πάρα πολλή δουλειά σε αυτά τα πράγματα. Είμαι όμως πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Το ότι κοιτάμε τις ομάδες στα μάτια είναι για μένα το καλύτερο που μπορεί να συμβεί. Αλλά είμαι πολύ στεναχωρημένος γιατί δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι επειδή χάσαμε ή γιατί τρέξαμε ή γιατί παίξαμε έτσι όπως παίξαμε κλπ. Εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένος γιατί αυτά τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ μαζί μου όλη τη βδομάδα. Δυστυχώς σε κάποιες λεπτομέρειες εκεί που πρέπει λίγο να αλλάξουμε κάποια πράγματα, εκεί ακόμα είμαστε... Δεν είμαστε σίγουροι. Σταθήκαμε καλά, είχαμε και κάποιες ευκαιρίες, μπορούσαμε να βάλουμε και άλλο γκολ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, διότι βλέποντας τις δύο εβδομάδες που είχαμε μετά από το ντέρμπι παιχνίδι που είχαμε χάσει, δείξαμε ότι είμαστε μια μεγάλη ομάδα, έχουμε την καρδιά, έχουμε την θέληση, έχουμε την θέλουμε να κάνουμε την προσπάθεια, ώστε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε, στο τέλος. Από εκεί και πέρα, η ΠΑΕΛ, σχολιάζοντας το χθεσινό παιχνίδι, εξέδωσε ανακοίνωση η οποία συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά 3. Μεταξύ άλλων, το ένα κομμάτι αφορά ουσιαστικά όλη την ομάδα, με την ΠΑΕ να τονίζει ότι αυτή βρίσκεται στο σωστό ποδοσφαιρικό δρόμο, με βάση τα στατιστικά που έχει καταγράψει τόσο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όσο και στο χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το δεύτερο κομμάτι φαίνεται να αφορά τον Άγγελο Αναστασιάδη και τη στήριξη στο πρόσωπό του, καθώς όπως τονίζει η ΠΑΕ στην ανακοίνωσή της, λόγω της απειρίας των νεαρών κυρίως παικτών γίνονται ατομικά λάθη, από τα οποία προέρχονται εύκολα γκολ των αντιπάλων. Αλλά είμαστε, όπως τονίζει η ΠΑΕ, εξίσου σίγουροι ότι ο δάσκαλος προπονητής μας θα τα διορθώσει, δουλεύοντας μεθοδικά και ακούραστα μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Και το τρίτο κομμάτι αφορά την ΑΕΚ και το επικοινωνιακό της επιτελείο, τη στιγμή που δημοσιεύματα έκαναν λόγο για οργή της διοίκησης των φιλοξενούμενων όσον αφορά τις αποφάσεις του διαιτητή Κομίνη. Βεβαίως όμως, όπως τονίζει η ΠΑΕΛ, να κάνει κανένα σχόλιο για τις προκλητικές υποδείξεις του βοηθού Καλφόγλου, τον οποίο η ΠΑΕΛ χαρακτηρίζει ως 12ο παίκτη της ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι, αγωνιζόμενος όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά στη θέση του Λίμπερο. Άλλωστε, η ΠΑΕΛ ολοκληρώνει την ανακοίνωσή της, τονίζοντας ότι αντί να ευχαριστούν τον Θεό που κέρδισαν ένα μάτσο το οποίο θα έπρεπε να έχουν χάσει, αν δεν ήταν ο Ανέστης να τους σώσει στις μεγάλες φάσεις, προσπαθούν να δημιουργήσουν και εντυπώσεις. Έτσι όμως, υπογραμμίζει η ΠΑΕΛ, δεν πρόκειται να φτάσουν ποτέ εκεί που αγωνιζόμαστε να φτάσουμε εμείς. Στην απόλυτη καταξίωση, στη συνειδήση των πραγματικών φίλων του ποδοσφαίρου σε όλη τη χώρα. Στη Λάρισα βρέθηκε χθες ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος Μίκαελ